Και να σας πω και δύο προσωπικές εμπειρίες. Καταρχάς, στην εποχή του βιβλίου του κορονοϊού, έχασα 5,5 κιλά. Τα πήρα εγώ. Γιατί γυρνούσα στο σπίτι μου κάθε ας πούμε δίσκα τέτοια ώρα, στο τελείωρα, γιατί δουλεύουμε όλη την περίοδο. Και γυρνούσα στο σπίτι μου, έκανα λίγο γυμναστική, λίγο αυτά, πρόσεχα τη διατροφή μου. Είχαμε ένα αντίθετο πρόγραμμα. Τελείωσε αυτή η ιστορία του lockdown και αυτά, αρχίζει το πράγμα και πάει ανάποδα. Και μετά την πλευρά, επειδή καθόμουν και σπίτι που δεν κάθομαι πολύ, δεν έχω τηλεόραση, εκεί που έβλεπα Masterchef και είχα δυνατότητα να δω αυτό εδώ μαγειρεύω. Όταν μαγειρεύω τελείω παραδοσιακά. Τότε μια μέρα θα έρθετε να μαγειρέψετε για μας. Ναι, πολύ ευχαρίστω. Επίσης, μπορείτε να βαθύνετε τα χέρια μου. Αποτροφία. Και να μάθω και κάτω ότι ό,τι μαγειρεύω το μάθω από τη μητέρα μου και από τη γιαγιά μου. Για πολύ παραδοσιακά πράγματα. Και είχα την ευκαιρία έτσι λίγο να απολαύσω και τι σημαίνει να είναι κάποιο σεφ και να κάνει ακόμα και κάτι που φαίνεται απλό. Κάνει σύνθετο και στην παρασκευή του και στην παρουσία του. Και επειδή είναι ένα, αντίθετα από ό,τι φαίνεται, είναι ένα άνθρωπο πάρα πολύ ευχαριστώ και εκτιμάει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είστε καλλιτέχνες. Δηλαδή το θέμα του φαγητού, του μαγειρέματος έχει να κάνει όχι με μια ανάγκη, όπως είπαμε, αλλά έχει να κάνει και με τις ανησυχίες του ανθρώπου που δημιουργεί, αλλά και με τις ανάγκες του ανθρώπου. Ο οποίος πηγαίνει να καθίσει σε ένα εστιατόριο. Εμείς ίσως στην Ελλάδα, στην πόλη μας, να έχουμε παρεξηγήσει αυτό το πράγμα να βγαίνουμε έξω. Ενώ έτσι κατά των τόσων πολλών ταχυφαρτιών, και εγώ μια χαρά έτσι πηγαίνω να δω και το Σάντρε και το Χίο και όλα αυτά, θεωρώ ότι η αναλογία του ίσως είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή την τέχνη, από αυτή την ιστορία που έχει η ελληνική κουζίνα, η μεσογειακή κουζίνα, η μικρασιάτικη κουζίνα. Και όλα αυτά τα πράγματα που απολαμβάνουμε τόσο πολύ στο σπίτι μας, στις οικογένειές μας, ίσως θα έπρεπε να δημιουργήσουμε αυτή τη σχολή να υπάρχουν και έξω. Δηλαδή, η ελληνική κουζίνα να έχει φτάσει αυτό στο επίπεδο που φαντάζομαι το φτάνει από εσείς και να έχει μπει σε κάθε προσωπική έτσι, γνώση του καθενός, δηλαδή στον πολίτη, ότι όταν κάθεται κάπου θέλει να τον σέβονται. Με αυτά που του παρουσιάζω και από την άλλη πλευρά με όλα αυτά τα πράγματα που ετοιμάζετε εσείς και πατάνε στις δικές μας παραδόσεις να έχουν βγει προς τα έξω. Εμείς έχουμε την τύχη να προλαμβάνουμε τους σεφ μας πολύ συχνά.